αυτό είναι το ένα τμήμα. Όχι, είμαστε δύο τμήματα. Είμαστε δύο τμήματα. Πώς φαίνεται ο Αρισίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι, να περάσουμε. Ξεκινήσαμε σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, προσεκτικά, ενώ ακόμα είμαστε σε συνθήκες κορονοϊού. Κάποιες εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός του χώρου των σχολείων. Το πρόγραμμα που ξεκινήσαμε είναι ένα πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής. Έρχεται να συνδεθεί με τα μαθήματα του σχολείου και τα εργαστήρια δεξιοτήτων των μαθητών. Μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και με την καθοδήγηση της υπεύθυνης τροχονόμου, οι μαθητές θα κάνουν δραστηριότητες και μέσα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, αλλά και περιήγηση μέσα στην πόλη με το τρενάκι, όπου θα έχουν την ευκαιρία να δουν συμπεριφορές και πεζών και οδηγών, να σχολιάσουν και αυτά ύστερα να τα δουν εδώ στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε πρακτική εφαρμογή. Ζούμε σε έναν τόπο που έχουμε ανεξάντλητες ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε πηγές μάθησης, πηγές επιστημονικές, πηγές περιβαλλοντικές, ιστορικές, πολιτιστικές, και είναι μια μεγάλη ευκαιρία με τέτοιου είδους προγράμματα και εκπαιδευτικές επισκέψεις να συνδέσουμε τη σχολική γνώση με την πραγματική ζωή. Οι μαθητές μας σήμερα έχουν αυτή την ευκαιρία, έρχονται και άλλα προγράμματα που σχεδιάζουμε, αρκεί να έχουμε έτσι τη δυνατότητα λόγω της πανδημίας να μπορέσουν οι μαθητές να βγουν από την τάξη. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα το Δήμο Λαμιαίων, προσωπικά τον Δήμαρχο τον κύριο Καραΐσκο που απεδέχτη ανεπιφύλακτα την πρόταση. Μας διέθεσε τις υποδομές του Δήμου και το τρενάκι του Δήμου και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Παπαχρήστου και τον κύριο Τζούφλα και την Τροχέα, το τμήμα της Τροχέας με την υπεύθυνη αστυνομικό, τροχονόμο, η οποία θα συνοδεύει τα παιδιά και θα τους εξηγεί τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής είναι μια ξεχωριστή δομή του Δήμου μας που έχει σκοπό να αποκτήσουν όλοι οι δημότες, κυρίως όμως τα νέα παιδιά και οι μαθητές, κυκλοφοριακή αγωγή και συνείδηση. Έτσι, εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, μέσα στην πανδημία, το αποκαταστήσαμε στις ζημιές που υπήρχαν στο πάρκο, το καλοποίησαμε, το ευπρεπίσαμε και το παραδώσαμε στο κοινό. Όλα αυτά γίνανε με συντονισμένες προσπάθειες του αντιδημάρχου μας, του κυρίου Τζούφλα. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε σε αυτό το πάρκο μαθητές από σχολεία, σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μετά από πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης και της κυρίας Μπενιάτα, της Περιφερειακής Διευθύντριας, να φιλοξενούμε μαθητές. Όταν έχουμε μια χώρα όπου με βάση τις στατιστικές η ασφάλεια δίνει σε όχι τόσο καλή κατάσταση και είμαστε σε υψηλό δίκτυο τροχαίων ατυχημάτων, καταλαβαίνετε τη μεγάλη σημασία που έχει να αποκτήσουν τα νέα παιδιά και οι μαθητές κυκλοφοριακή αγωγή και συνείδηση. Εδώ, μέσα σε ένα αστικό δίκτυο, μια προσομοίωση του αστικού δικτύου και μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα δημιουργηθεί, θα μπορέσουν να ενσωματώσουν και να κάνουν κτήμα τους τα σήματα κυκλοφοριακής, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και γενικά να εκπαιδευτούν στην κυκλοφοριακή αγωγή και έτσι να έχουμε υπεύθυνους και κοινωνικά ευαίσθητους πολίτες αύριο οι οποίοι θα εφαρμόζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχουμε την πεποίθηση και αυτό υποστηρίζουμε σήμερα εδώ με τη συμμετοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό ότι ο σεβασμός στην ελεύθερη και κοινωνικά ευαίσθητη πρόσβαση και κυκλοφορία είναι επένδυση ποιότητας στη ζωή όλων μας και αυτό υποστηρίζουμε. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και την Περιφερειακή Διευθύντρια, την κυρία Μπενιάτα, που είχε την ιδέα την οποία μας κατέθεσε και την υλοποιούμε, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Δημήτρη Τζούφλα, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Παπαχρήστο, αλλά και την Τροχέα Λαμίας, η οποία συμβάλλει και η οποία εκπαιδεύει τα παιδιά στα σήματα και η οποία είναι υπεύθυνη να εφαρμόσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας στους αυριανούς πολίτες που θα δημιουργήσουμε εμείς μέσα σε αυτό το πάρκο.